Σε θέματα ιστορικής επικαιρότητας, στη Βουλή ξεκίνησε η μάχη κυβέρνησης αντιπολίτευσης για το ασφαλιστικό του δημοσίου, το οποίο ψηφίζεται αύριο 5η ημέρα απεργίας της ΑΔΔΗ. Την αντίδραση των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας προκαλούν οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο, ενώ στο εσωτερικό πεδίο διερεύνησης των σκανδάλων, Χρήστος Βερελής και Μιχάλης Λιάπης καταθέτουν στην εξεταστική για τη Siemens, με τον Τάσο Μαντέλη να αρνείται τις κατηγορίες. Με σκληρές κόντρες συζητείται το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 15 Ιουλίου. Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε πως το δημόσιο θα διασφαλίσει αξιοπρεπείς συντάξεις σε όλους τους δικαιούχους. Το κράτος εγγυάται ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Αλλά αυτό είναι άλλο από το να έρχεται και να εγγυάται κάθε έλλειμμα όποιου ασφαλιστικού ταμείου. Με σκληρό ύφος, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ασκώντας κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, τόνισε πως το νέο ασφαλιστικό τσακίζει τόσο τους νέους όσο και τους γέρους. Θα ενταθεί η ανεργία και θα παραταθεί η οικονομική ύφεση, υπογράμμισε ο Αντώνης Σαμαράς. Μια κοινωνία κρίνεται τελικά από το πώς φέρεται σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Σε αυτούς που βρίσκονται στην αυγή της ζωής, στους νέους, και σε εκείνους που βρίσκονται στη δύση της ζωής, στους ηλικιωμένους. Τα ασφαλιστικά νομοσχέδια της κυβέρνησης τσακίζουν και τους πρώτους και τους δεύτερους. Η Νέα Δημοκρατία κορόιδευε την Ευρωπαϊκή Ένωση επί 5 συνεχή έτη. Τέρμα πλέον στα ψέματα και στο χάιδεμα των αυτιών, ήταν η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών. Σε τι ακριβώς να απαντήσουμε? Στο γεγονός ότι όλη του η επιχειρηματολογία βασίζεται στο να ξαναπούμε ψέματα στους Ευρωπαίους εταίρους μας, λέγοντας ότι ξέρετε τελικά το έλλειμμα δεν είναι 13,6 μας λέτε, είναι 10 ή και λιγότερο, και από εκεί να ξεκινήσουμε? Λίγη σοβαρότητα. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία για άλλη μια φορά δείχνει ότι δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Εμείς λέμε ότι το μνημόνιο είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μια σειρά από πράγματα, και βεβαίως υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε. Αλλά δεν χαϊδεύουμε αυτιά και δεν λέμε στους Έλληνες πολίτες παραμύθια με δράκους. Διότι ο καιρός των παραμυθιών, ο καιρός με τις χάντρες και τα καθρεφτάκια, όπου μπορούσαμε να λέμε στους Έλληνες πολίτες οτιδήποτε αρκεί να κερδίσουμε λίγο πολιτικό χρόνο, έχει περάσει. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να λέει αλήθειες και με αυτό πορεύεται. Διαχρονικές ευθύνες στον διοικομαρισμό για την παρούσα οικονομική κρίση καταλόγησε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ενώ ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ παραβίασε τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Η αλήθεια είναι ότι και εσείς και εκείνοι δεν κάνατε τίποτα άλλο από το 1974 να φορτώνετε στο δημόσιο. Ασύστολα. Ο ελληνικός λαός άρχισε να βγάζει την τσίπλα από τα μάτια. Βγαίνει η τσίπλα από τα μάτια και το κερί από τα αυτή. Και όσο ακούει και βλέπει ο ελληνικός λαός, τόσο πιο γρήγορα θα σας στείλει στην αποστρατεία για να σωθεί ο τόπος. Θυμόσαστε με ποιο σύνθημα για το ασφαλιστικό κερδίσατε τις εκλογές πριν 9 μήνες? Με τα τρία δεν. Δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας, δεν θα αυξηθούν οι εισφορές. Με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα καταπατάτε και τα τρία δεν. Το ασφαλιστικό για το δημόσιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η ημέρα απεργίας της ΑΔΔΗ. Απεργούν και οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, με πλήθος πτήσεων από τις 11 έως τις 3 το μεσημέρι να έχει ματαιωθεί, ενώ τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας. Μεταξύ των αλλαγών της τελευταίας στιγμής είναι αυτές που αφορούν τις εργαζόμενες στην τοπική αυτοδιοίκηση στον τομέα της καθαριότητας, οι οποίες θα συνταξιοδοτούνται στα 58 έτη. Την ίδια στιγμή αλλαγές δεν υιοθετήθηκαν για τις μητέρες ανηλίκων. Ωστόσο, υιοθετείται πλασματικός χρόνος ενός έτους για τις μητέρες με ένα παιδί και δύο επιπλέον έτη για κάθε νέο παιδί. Τέλος, στους ένστολους θα αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος και ο χρόνος σπουδών τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ παράλληλα δίδεται η δυνατότητα για αναγνώριση μέχρι 5 πλασματικά έτη μάχημης υπηρεσίας με την καταβολή σπορών για εργασία πέραν του πενθυμέρου. Και όλα αυτά ενώ η Αθήνα μουδιασμένη παρακολουθεί τις σεισμολογικές έρευνες από το τουρκικό σκάφος Piri Reis στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Η Ελλάδα προχώρησε σε διάβημα προς την Τουρκία, με το οποίο και την εγκαλεί να απέχει από κάθε δραστηριότητα που θίγει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για διάσταση λόγων και πράξεων από πλευράς Άγκυρας, μετά και το κλίμα ελληνοτουρκικής φιλίας που καλλιεργήθηκε μεταξύ Παπανδρέου Ερντογκάν. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Άμυνας τηρεί στάση αναμονής. Δεν θέλουμε να αναπαράγουμε την ένταση. Δεν θέλουμε να δίνουμε στα γεγονότα διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που έχουν. Αλλά δεν πρόκειται να δώσουμε στα γεγονότα και διαστάσεις μικρότερες από αυτές που έχουμε. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, παρακολουθούμε με ψυχραιμία και βεβαίως προστατεύουμε χωρίς καμία έκπτωση
την εθνική μας κυριαρχία, τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και διοικητικές αρμοδιότητες που αναγνωρίζονται στη χώρα μας από διεθνείς οργανισμούς ή διεθνείς συμβάσεις. Προς το παρόν, το Πύρι Ρέις δεν έχει εισέλθει στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Παρακολουθούμε το ζήτημα από πολύ κοντά, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με το Λιμενικό Σώμα, και θα γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν. Στην υπόθεση Siemens κατέθεσε ο πρώην Υπουργός Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Βερελής. Ο Χρήστος Βερελής αρνήθηκε η ανδήποτε ανάμειξή του με το σκάνδαλο Siemens. Στον αντίποδα προσήλθε στην ειδική εφέτεια ανακρίτρια Μαρία Νικολακές, ο κατηγορούμενος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Τάσος Μαντέλης. Προσήλθα σήμερα στην κυρία ανακρίτρια, την εφέτη κυρία ανακρίτρια, με όπλο μου την αλήθεια. Θα σταθώ απέναντι σε αυτά τα οποία μου αποδίδουν. Την Πέμπτη αναμένεται να ακολουθήσει και η κατάθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλη Λιάπη.